那很好。Σε ακόμα ένα βίντεο στο κανάλι μου. Από πίσω έχω ακόμα τα 100K. Εντάξει, χαίρομαι ακόμα μόνη μου. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό. Θα τα έχω εκεί μέχρι και να ξεφουσκώσουν, τέλος πάντων. Σήμερα θα σας κάνω ένα βιντεάκι για το τι περιέχει μέσα η τσάντα μου, που δεν είναι πια και τόσο συνηθισμένο για όλες τις γυναίκες. Είναι συνηθισμένο όμως για τις μαμάδες. Λοιπόν, η τσάντα που τα χωράει όλα αυτά μέσα που θα σας δείξω είναι αυτή εδώ. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για αυτή την αγορά μου. Είναι δερμάτινη όλη, μυρίζει υπέροχα. Δεν ήξερα πια να διαλέξω ακριβώς αυτή την εταιρεία, γιατί είχε πάρα πολύ ωραίες και πάρα πολύ τέλειες. Έχει 1, 2, 3 τσεπάκια και από πίσω ένα μικρούλι τσεπάκι εδώ πέρα, τέλος πάντων, που μπορείς να βάλεις τα κρυφά σου πραγματάκια. Εντάξει, μόνο κάποια τέτοιου είδους τσάντα θα μπορούσα να βάλω, γιατί γενικότερα ντύνομαι πολύ casual και πολύ αθλητικά και αυτά και δεν μπορώ να κρατήσω αυτές τις τσάντες που τις φοράνε εδώ, δεν μου ταιριάζουν καθόλου, δεν είναι για μένα, μου αρέσει να τις βλέπω, αλλά δεν. Και συνεχίζω με το πρώτο. Έχω βασικά δύο μικρά τσαντοπομπονάκια, στο οποίο μέσα στο ένα έχω μόρο μάντιλα και πάνες. Σε αυτό έχω τα μόρο μάντιλα λοιπόν και τις πάνες. Και στο άλλο τι έχω? Άλλο έχω τη σαλιάρα μου. Η σαλιάρα μας εδώ, η οποία θα σας γράψω από κάτω τι ακριβώς είναι, όπως και τα τσαντάκια. Την αγαπώ αυτή, την πλένουμε, τη φοράμε, την πλένουμε, τη φοράμε, η οποία είναι πολύ ευκολόπλυντη, τέλος πάντων. Οπότε έχω αυτό. Έχω αυτό που βάζω συνήθως στο μεσημεριανό της, γιατί άμα φύγουμε γύρω στις 12-1 η ώρα από το σπίτι και γυρίσουμε 3 και τέλος πάντων θέλω να είμαι σίγουρη ότι έχω φαΐ, μήπως αργήσουμε, μήπως οτιδήποτε. Οπότε βάζω εδώ πέρα το φαΐ της, το οποίο κλείνει αεροστερός και δεν παθαίνει τίποτα. Έχει ένα λαστιχάκι εδώ, αυτά μου έχουν βολέψει πάρα πολύ και είναι τη Σκίκο. Πολύ γνωστή εταιρεία τέλος πάντων για τα μωρά. Επίσης έχω το μπουκαλάκι της με το νερό, που είναι αυτή εδώ η εταιρεία που την έχω πιο ευχαριστηθεί. Είναι πολύ ιδιαίτερα και μου αρέσουν πάρα πολύ. Ένα κουταλάκι και φυσικά και ένα γιαουρτάκι, γιατί είμαστε και ένα γιαουρτάκι παίρνουμε αυτά τα οποία της αρέσουν πάρα πολύ, είτε με φρούτα, είτε σκέτο, είτε με δημητριακά, είναι τα Advanced της Delta και έξεις τι γίνεται, γιατί τρώει και πολύ, οπότε τα παίρνω όλα αυτά μαζί μου και να έχω το κεφάλι μου ήσυχο. Επίσης ένα φανελάκι μη τυχόν και γίνει κάτι με ένα κάτι από κάτω, τέλος πάντων ένα παντελονάκι της μικρής, την κολόνια μου, κολόνια όχι ακριβώς, αλλά αυτό το οποίο το βάζω γιατί ειλικρινά μου αρέσουν όλα τα άρωματα, ο ιδί αυτά της Victoria's Secret, αυτό είναι το Passion Stack. Και νομίζω είναι από μια συλλεκτική έκδοση που είχε βγάλει. Τέλος πάντων, σίγουρα κάτι παρόμοιο έχουν βγάλει και όλα είναι τόσο... σου δίνουν μια αίσθηση φρεσκάδας και μου αρέσει όταν είμαι έξω να φοράω, να έχω κάτι μαζί μου, τέλος πάντων, που να με ανανεώνει. Επίσης έχω την αγαπημένη μου ατζέντα, πραγματικά. Όσες με ακολουθείτε και στο Instagram, σίγουρα θα έχετε δει ότι αυτή την αγαπώ, την παίρνω πάρα πολλά χρόνια. Πέρυσι δεν την είχα βγάλει το 7 και είχα στεναχωρηθεί πάρα πολύ. Δεν είχα ατζέντα πέρυσι,
Έγραφα σε ό,τι μπλοκά και έβρισκα, γιατί τσατίστηκα τέλος πάντων. Λέει πάρα πολύ ωραία μέσα στιχάκια από κάτω για να διαβάζεις καθημερινά. Ένα από αυτά είναι το να μαθαίνεις. Σημαίνει να βάζεις πράγματα στο ραφ ή να απαλλάσσεις από αυτά που δεν χρησιμοποιείς και να συνεχίσεις το δρόμο σου χωρίς να σε βαραίνουν τόσο. Η μάγισσα του Πορτομπέλο. Τέλος πάντων. Υπέροχο. Υπέροχο ήταν ρολόγιο. Υπέροχο. Ατσέ. Ρολόγιο. Τέλος πάντων. Το πορτοφόλι μου, το οποίο είναι και τσάντα, κάποιες φορές ρε παιδί μου μπορώ να το χρησιμοποιήσω και σαν τσαντάκι, και έχει πάρα πολλές θήκες, πάρα μα πάρα πολλές, έχω τσικρά κάρτς, έχει και ένα κρατικάκι μέσα, το αγαπώ, δεν το έχω βγάλει από πάνω μου από το καλοκαίρι, το έχω πάρει από ένα μαγαζί από, από τα Γιάννητσα, από τα μέρη μου τέλος πάντων, θα σας βάλω από κάτω και από εκεί το link. Είναι 22, δεν ξέρω πώς λέγεται, είναι ιταλική εταιρεία νομίζω. Τέλος πάντων, 22, κάπως αλλιώς λέγεται τέλος πάντων στα ιταλικά, τα οποία δεν ξέρω. Τι άλλο έχω μέσα? Τίποτα άλλο, παιδιά. Αυτά παίρνω μαζί μου. Συνήθως αυτά τα παίρνω όταν είναι να κατέβω για καφέ γύρω στις 12 η ώρα τέλος πάντων. Τι άλλο. Αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ που είδατε ακόμη ένα βίντεο στο κανάλι μου. Να είστε καλά, να περνάτε όμορφα, να χαμογελάτε. Και θα ήθελα πάρα πολύ τα σχόλιά σας από κάτω, γιατί με βοηθάνε, με κάνουν καλύτερη. Αν σας άρεσε, τι δεν σας άρεσε, τι να διορθώσω. Εάν το έχετε δει και εσείς, προσπαθώ σε κάθε βίντεο να είμαι ακόμη και καλύτερη, να οργανώνω το λόγο μου όπως μου λέτε. Αυτά έχω να πω, οπότε αν σας άρεσε αυτό το βίντεο κάντε like, subscribe στο κανάλι μου να βλέπετε τα επόμενα βίντεο κάθε Παρασκευή. Κι άλλο. Αυτά. Σας αγαπώ, σας φιλώ και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για ακόμα μια φορά.